Λοιπόν, η γυναική βία ευθύνεται η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Κύριε Κούλο. Κοιτάξτε, τα ακούσαμε κι αυτό. Κοιτάξτε, τώρα μην με βάζετε να σχολιάσω. Όχι, αλλά τώρα το κοιτάζαμε τώρα μαζί εδώ. Επίσης, δημοκρατική διαδικασία. Κανένα διάλογο. Δεν κάνω και διάλογο με κανένα. Κοιτάξτε, στην Ευρωβουλή το κάνουμε διαφορετικά. Καταρχήν, μιλάμε ένα λεπτό ο καθένας. Δεν έχει παραπάνω. Δεν έχει να λες τον Βούτσε, κύριε πρόεδρε, μισό λεπτό. Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Και επίσης το άλλο που γίνεται και δεν έχω καταλάβει γιατί το γίνεται, και σας το λέμε την ευκαιρία για να διορθωθεί, είναι ότι αυτή η ψηφοφορία ονομαστική που κρατάει 4 ώρες μέχρι τα ξημερώματα. Είναι στην καλύτερη περίπτωση. Ναι, εμείς κάνουμε ονομαστικές ψηφοφορίες όποτε ψηφίζουμε 100, τις οποίες γίνεται ηλεκτρονικά. Πατάς ένα κουμπί που λέει άμα θέλεις ναι, όχι, άκυρο. Αυτό το σύστημα και τελειώνει. Τώρα συγγνώμη. Εδώ κάνατε όμως, έκανα σεμινάρια οι Έλληνες βουλευτές για το νέο σύστημα. Αυτό το σύστημα έχει μπει στην Ελληνική Βουλή εδώ και χρόνια, από το 10 χρόνια και δεν έχει λειτουργήσει. Και πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσει. Έγινα σεμινάριο τον προηγούμενο μήνα, έμαθα εγώ, και θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Τώρα ψάχνουμε το touch. Το είναι πολύ πολύ εύκολο. Ναι, όχι, άκυρο. Λευκό. Πολύ εύκολο και λευκό. Και το άλλο πολύ εύκολο είναι να σηκώνει το άλλο στη Βουλή και κάνει λάθος αυτό που έχει να πει. Και το διορθώνει μετά. Λέει ψήφισα όχι επί του αυτού, αλλά ναι επί του παρόντος, ναι επί του εκείνου και γίνεται μπέρδεμα. Άντε να το γράψει ο ψηφολέκτης τώρα εκεί. Θα γελάσει ο καθοπικραμένος τώρα. Δηλαδή... Εκ των υστέρων έχεις δικαίωμα να κάνεις διόρθωση ψήφου. Επίσης, τι σεμινάριο θέλει ρε Τζούνε το νέο όχι άκυρο. Τους έκαναν σου λέει. Ναι, όχι άκυρο. Ό,τι θες το πατάς. Πώς λειτουργεί, πότε πατάς, τον ακούς τον ομάς. Δεν είναι πυρηνικό. Όχι, είναι ένα πράσινο κουμπί, ένα κόκκινο και ένα άσπρο. Τελείωσε. Α, το έχει και σε χρώματα. Είναι και σε χρώματα. Δεν έχεις μπερδεύει. Πράσινο είναι ναι, κόκκινο είναι όχι, άσπρο είναι αυτό. Και όταν υπάρχει μυστική ψηφοφορία, βγαίνει ένα μπλε για να μην βλέπουν οι άλλοι τι ψηφίζει ο καθένα. Είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο και διευκολύνει τη ζωή. Και διευκολύνει και τις δημοκρατικές συζητήσεις. Δηλαδή, αντί να κάθεσαι 10 ώρες μέχρι τα ξημερώματα να ψηφίζεις για κάποιο νομοσχέδιο, κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε μετά την υπόλοιπη μέρα. Είναι και αυτό. Ναι. Ίσως. Για να πάμε στα υπόλοιπα. Τώρα έχουμε δύο στρατιωτικούς, Έλληνες στρατιωτικούς στην Τουρκία. Κρατούμενος. Ο κύριος Κατσίκης εδώ, ο οποίος βέβαια εντάξει, κατηγόρησε το Sky ότι κάναμε μονταζιέρα, πρότεινε ευθέως ο άνθρωπος, εάν θα γινόταν αυτό, εάν το είπε το εάν, να παρακαμφθεί η ελληνική δικαιοσύνη και η τουρκική δικαιοσύνη να κάνουμε, να κάνουμε ανταλλαγή. Τον 8 που είναι εδώ με τους 2 που είναι εκεί. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εννοείται ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εθνικά θέματα και αυτή την πρόκληση από την Τουρκία που μεγαλώνει δυστυχώς κάθε μέρα με την απαραίτητη σοβαρότητα όλοι μας και την απαραίτητη ομοψυχία. Στην πραγματικότητα, ο Ερντογάν ακολουθεί αυτή τη στρατηγική των πολιτικών ομήρων για να δημιουργήσει πολιτικό θέμα στις άλλες χώρες. Δηλαδή, πήρε τον Γερμανό δημοσιογράφο. Ναι. Τον είχε ένα χρόνο. 360 δημιουργήθηκε ένα θέμα στη Μέρκελ, μια πίεση. Βγάλ τον, πάρ τον, κάνε, δείξε κτλ. Και αυτό το αξιοποιεί, ας πούμε. Εάν εμείς δείξουμε ένα αραγές μέτωπο, θα έχει λιγότερες δυνατότητες να παίξει μπάλα. Αν κάνουμε, λέει ο καθένας, το μακρύ του και το κοντό του, ή γίνονται κριτικές στην κυβέρνηση για μικρογραμματικούς λόγους. Αραγές μέτωπο με τέτοιες δηλώσεις μπορεί να υπάρξει, κύριε Κουλούγκο. Εντάξει, τώρα ένας βουλευτής δεν νομίζω ότι χαλάει το μέτωπο. Παρότι ήταν λάθος, σαφέστατα ήταν μια λάθος δήλωση, αλλά θα καταφέρουμε να έχουμε ένα μέτωπο. Αλλά δεν πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, ότι θα πρέπει να περιμένουμε, εκτός να γίνει κανένα θαύμα λόγω Πάσχα, που το ζητήσανε για λόγω Πάσχα να το δώσει πίσω στον Ερντογάν. Αλλά κατά τα άλλα, θα πρέπει να αναμένουμε μια μακρά περίοδο. Οι άνθρωποι θα γυρίσουν κάποια στιγμή. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μια μακριά περίοδο, να είμαστε προετοιμασμένοι, διαπραγματεύσεων, γιατί θα το παζαρέψει ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, όπως παζάρεψε τους δημοσιογράφους, τον Μπάστορα, τον Αμερικάνο που ήθελε να τον. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης και του παζαριού του Ανατολίτικου που κάνει ο Ερντογάν, εσείς ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε και ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Μπορεί να το κλιμακώσει και έτσι. Δεν θεωρώ, με στόχο τι ακριβώς να πετύχει, δεν θεωρώ ότι μπορεί να έψαχνε κάποιος να βρει να δει τα πετύχημα αυτό. Θεωρώ ότι έχοντας ανοίξει το μέτωπο της Συρίας, δεν θα θελήσει να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο και παρότι ο Ερντογάν φαίνεται στις κινήσεις του να παίζει και το χαρτί του τρελού, ότι δεν μπορεί να το απρόβλεπτο, εντούτοις νομίζω ότι οι κινήσεις που κάνει είναι ψυχρά σχεδιασμένες
και όπως αποδεικνύεται και από την εκστρατεία στη Συρία και την κατάληψη του Αφρίν. Μάλιστα. Τώρα, το επόμενο που ήθελα να ρωτήσω είναι Νοβάρτης τέλος. Τι τέλος? Μετά το Πάσχα θα επιστρέψει στη δικαιοσύνη. Η αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι πέτυχε αυτό που ήθελε η κυβέρνηση, σκευωρία, να μείνει μόνο η λάσπη και να μην μάθουμε ποτέ τι έγινε. Καταρχήν, η Νοβάρτης είναι, είμαστε ακόμα στην αρχή, στην πολύ αρχή κατά τη γνώμη μου. Και θα πρέπει να περιμένουμε, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει αυτή η αμφισβήτηση των μαρτύρων και, τα λοιπά, όλα αυτά και των καταθέσεων και τα λοιπά. Όχι των καταθέσεων, ενδεχομένως, αλλά θα πρέπει να τον μαρτύρων. Αν εμφανίζονταν οι μάρτυρες, έστω ζήτησαν νομίζω και οι εμπλεκόμενοι να εξεταστούν κατά την παράσταση και να μην φαίνονται οι μάρτυρες. Των μαρτύρων, όταν έγινε αυτό το απίστευτο μπούλινγκ εναντίον των μαρτύρων, ότι είναι κουκουλοφόροι, προδομένοι, προδότες κτλ. Για να τους σκίσουμε, μηνύσεις εναντίον τους. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί κινούνταν με ένα νόμο, νομίζω δεν είναι και εσύ μάρτυρες να ήσουν, ναι. Παρότι με δημοσιογραφική κάλυψη και τα λοιπά θα φοβόσουν. Πολύ περισσότερο αν ήσουν ένας απλός άνθρωπος ή γραμματέας σε μια εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω το εξής. Είμαστε μόνο στην αρχή, διότι η αμερικανική δικαιοσύνη θα παγγείλει κατηγορίες. Και πρέπει να σας πω μια πληροφορία. Ότι όσο ακούνε οι Αμερικανοί εδώ όλη αυτή την αμφισβήτηση και τα λοιπά, γιατί τόσο επισμώνουν και επιταχύνουν τις έρευνες στις δικές τους για να ολοκληρώσουν, θα απαγγείλουν κατηγορίες. Οι Αμερικανοί σε ποιον? Θα απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον της Νοβάρτης και στο υλικό που υπάρχει των κατηγοριών. Θα υπάρχουν σαφέστατα αναφορές σε αυτούς τους Έλληνες, 7 Έλληνες πολιτικούς που το FBI έχει επιβεβαιώσει και κατονομάσει. Και θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλες εκπλήξεις. Η Νοβάρτης τώρα ξεκινάει. Μάλιστα. Άνω τελεία. Αρχικά να πω ότι η συνάδελφός μας η Ειρήνη Κωστάκη με ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στη Βουλή. Α. Έχουν ψηφίσει νομοσχέδιο. Ηλεκτρονικά. Τσακ. Άρα είχα δίκιο, Ειρήνη μου, ότι λοιπόν, έγινε το σεμινάριο και μπόρεσα να ψηφίσω. Γιατί εγώ παρακολούθησα, ναι, προχτές με την προνακριτική, νομίζω. Ναι. Και παρακολούθησα μέχρι και ήμουν στις Βρυξέλλες, ξενύχτησα για να δω το αποτέλεσμα. Ήταν αυτό για να μην γίνει κανένα. Δεν θα είχαν κάνει όλη μετά το σεμινάριο. Μετά την προνακριτική. Α, ίσως. Είναι σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Με τον κύριο Κούλογλου συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση είναι αυτό που ακούσαμε και από τον Δημήτρη Καμένο, βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στην συγκυβέρνηση, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι αριστερή. Δεν υπάρχει περίπτωση που ο κύριος Καμένος, με τόσα που έχουν υπογραφεί, με τόσα που έχουν γίνει, να είναι αριστερή. Άρα τι είστε? Είπε τέτοιο πράγμα? Χθες εδώ. Γιατί δεν το παίζετε, πέθανε τα σύννεφα. Χθες εδώ σε εμάς. Τι εννοείς? Η κυβέρνηση αυτή, δηλαδή στην πλειοψηφία της, εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, κάνει όλες τις προσπάθειες που θα μπορούσε να κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση στις σημερινές συνθήκες, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξέρετε καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη που να κάνει πιο αριστερή πολιτική, δηλαδή? Με την εξαίρεση της Πορτογαλίας που έχει βγει από τα μνημόνια. Σε τι αριστερή πολιτική? Η προσπάθεια, καταρχήν πρώτα, η προσπάθεια διελεύκασης αυτών των μεγάλων σκανδάλων. Δεν μιλάω μόνο για την Νοβάρτης, γιατί είναι αμφισβητούμενο θέμα. Okay, θα περιμένουμε το FBI. Το Κελπνό το είδατε? Το είδα. Και τα μαθηματικά όμως του Κελπνό. Είδατε τα 230 έπαιρναν, πήγαν στα 70 εκατομμύρια. Το είδαμε, το είδαμε. Είδατε τι έπαιρναν, κάτι ανύπαρκτα site. Ναι, ναι, που άνοιγαν για μια μέρα. Mm-hmm. Που γινόντουσαν συμβάσεις πριν, υπογράφανε και μετά γινόταν το site. Ξέρετε αυτά. Ναι. Λοιπόν, η κάθαρση, η διαφάνεια και τα λοιπά, το τέρμα των σκανδάλων, ότι δεν μπορεί... Οι προσλήψεις είναι αριστερές. Δεν μπορεί, ανάλογα τι εννοείς, τι προσλήψεις. Αυτή όλη η ιστορία με το προσλήψιο σε μεγάλο βαθμό είναι οι προσλήψεις που παίρνουν οι υπουργοί, είναι μετακλητοί πάλι, που με το τέλος της θητείας των υπουργών θα ξαναγυρίσουν πίσω. Κάθε υπουργός θέλει να έχει 2-3 έμπιστους ανθρώπους. Αυτή όλη η ιστορία που έχει ξεκινήσει, νομίζω ότι έχει πάρει υπερβολικές διαστάσεις και έχει χρησιμοποιηθεί. Έχει πάρει υπερβολικές διαστάσεις, κύριε Κούλογλου, γιατί η αριστερή και η αντιπολίτευση, η αριστερή κυβέρνηση σημερινή ως αντιπολίτευση, έλεγε ότι παιδιά δεν θα πάρουμε ούτε ένα μετακλητό. Αυτό έλεγε. Εάν είχε πει ότι δεν το θυμάμαι αυτό, βεβαίως, είχε πει ότι δεν θα πάρουμε ούτε ένα μετακλητό. Θα χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο. Τους ανθρώπους του δημοσίου. Ότι ένα μετακλητό ήταν λάθος δήλωση. Δεν μπορείς να εγώ συμφωνώ κάποιος, ότι πρέπει ο υπουργός να έχει. Δεν θα ρίξουμε όλα στην κρατομηχανή. Ναι. Προφανώς ο υπουργός θα έχει τον εμπιστό του. Δεν μπορεί δεν να έχει τον οποιοδήποτε. Απολύτως έχει υποθεί. Αν έχει υποθεί, είναι λάθος.
Αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται μια προσπάθεια στις σημερινές συνθήκες όπου όλα στην Ευρώπη πάνε. Έχετε καταλάβει, σε τι κόσμο βαδίσουμε. Ναι, ναι. Πάνε προς την άκρα δεξιά. Γίνεται μια προσπάθεια. Γιατί πάνε στην άκρα δεξιά, ό,τι μπορεί να περισσότερο. Γιατί, αυτό είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Γιατί πάει ο κόσμος. Γιατί έχει επιβληθεί στην Ευρώπη μια πολιτική τέτοια, δηλαδή τις λιτότητες αυτή που επιβάλλει το Βερολίνο, γιατί κερδίζει από αυτή την ιστορία. Μόνο αυτό είναι, ή γιατί η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερά, αυτό που λέμε κεντροαριστερά στην Ευρώπη, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι σχηματικά, δεν έχει δώσει λύση στα προβλήματα, δεν έχει δώσει απαντήσεις. Η σοσιαλδημοκρατία καταραίει διότι συμμάχησε με τη δεξιά και συμμάχησε με τη δεξιά. Καταραίει. Και η αριστερά δεν καταραίει. Η αριστερά δεν καταραίει. Διατηρεί τις δυνάμεις της, αλλά πράγματι συμφωνώ ότι δεν έχει δώσει καμία απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα που έχουν αντιμετωπιστεί. Άρα δεν φταίει η λιτότητα και τα λοιπά. Φταίει η ανυπαρξία και τον υπολείπον. Όχι, όχι. Άλλο το ένα. Το γεγονός ότι η αριστερά δεν κερδίζει από την κρίση είναι ένα θέμα. Αλλά το ποιος δημιούργησε την κρίση και τα είδη της κρίσης είναι αυτά. Γιατί βλέπετε ότι σε χώρες ακόμα και πλούσιες η ακροδεξιά ανεβαίνει. Γιατί ανεβαίνει. Διότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και το 1% γίνεται πλουσιότερο ή το 5% σε αυτό δεν έχει δώσει κανένας λύσης. Τι διαφορά έχει εδώ η ελληνική κυβέρνηση, κάνει κάτι διαφορετικό. Η φτωχοί έγιναν φτωχότεροι, έτσι δεν είναι. Τα τελευταία 3 χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι μια γενική τάση σε όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση προσπαθεί αυτή να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσωθεί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Να λύσει διάφορα ζητήματα, εκκρεμότητες, να λύσει τη διαφθορά και όλα αυτά τα καταλαβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληροφορώ ότι είναι καλό το κλίμα με την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες. Είναι καλό απέναντι στην Ελλάδα, γιατί βλέπει ότι και στην ελληνική κυβέρνηση βλέπει ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Πάντως, το κοινωνικό επίδομα αυξήθηκε κατά 1000%, όπως λέγαμε προχθές, που σημαίνει ότι περισσότεροι έγιναν δικαιούχοι, που σημαίνει περισσότεροι φτωχοποιημένοι. Δεν υπάρχει καμιά βολία ότι η πολιτική λιτότητας που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα δημιουργεί διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Δημιουργεί περισσότερο. Αυτό πρέπει να προσπαθήσει να το αλλάξει. Στην Πορτογαλία το κατάφερα σιγά-σιγά. Είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει θετικά αποτελέσματα και είναι και δημοφιλής. Οι υπόλοιπες κυβερνήσεις δυστυχώς δεν πάνε. Και δεν πάνε και βλέπουμε ότι έχει κρίση η Ευρώπη παντού. Η δική μας κυβέρνηση εδώ πάει. Η δική μας κυβέρνηση, εάν δεν γίνει καμιά διεθνής αναταραχή, που τη φοβάμαι πολύ γιατί τα πράγματα διεθνώς πάνε πολύ άσχημα, η κυβέρνηση σιγά σιγά θα το αλλάξει το κλίμα. Η κυβέρνηση θα το αλλάξει το κλίμα. Σταδιακά. Επίσης είναι αριστερή, τώρα γιατί αυτό, επειδή ξεκίνησε το ερώτημα, είναι αριστερή η κυβέρνηση και συγκυβερνά με τον Καμένο? Λοιπόν, νομίζω ότι η λύση Καμένου. Την περίοδο που το είπαμε ότι ήταν αναγκαστική και τα λοιπά. Ναι. Δεν πήγατε και σε κανέναν άλλον. Η αλήθεια είναι πήγατε στον κύριο Καμένο. Τώρα, και αυτό επαναβεβαιώθηκε με τις τρίτες εκλογές, με τις δεύτερες εκλογές. Ναι. Γιατί ακόμα ήταν στρατηγική, τότε, νομίζω, στρατηγική συμμαχία δηλαδή, με τον Καμένο. Στρατηγική συμμαχία, ας πούμε, με τη δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στρατηγική συμμαχία, ήταν συμμαχία για να μπορέσει και με άλλον σύμμαχο θα είχε σταθεί αυτή η κυβέρνηση. Σας πληροφορώ ότι τα είχε πέσει. Στη διάρκεια όταν πήγε να γίνει η δεύτερη αξιολόγηση και όλα αυτά που ζήσαμε και τα λοιπά, στη διάρκεια της δεύτερης θητείας τα είχε πέσει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Μόνη κυβέρνηση που θα μπορούσε να σταθεί ήταν αυτή. Δεξιός. Ακροδεξιός, κεντροδεξιός τι είναι, φιλελεύθερος. Είναι δεξιός με εθνικιστικές τάσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι. Τι δουλειά έχει ένα κόμμα της αριστεράς με έναν δεξιό με εθνικιστικές τάσεις? Διότι στην περίοδο. Συγγνώμη, άμα κάνουμε τέτοια συζήτηση, μου αρέσει. Να την κάνουμε όσο θέλετε. Ήταν η μόνη την περίοδο που έγινε. Υπάρχει και μία διάκριση πέρα από αριστερά-δεξιά, η οποία σιγά-σιγά, ξέρετε, αρχίζει και στον κόσμο δεν φαίνεται και τόσο καθαρή αυτή η διάκριση. Γιατί ήρθατε εσείς προς τα δεξιά. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη διάκριση ανάμεσα στο παλιό πολιτικό σύστημα και στο καινούριο. Και σε μια προσπάθεια να μπουν καινούριες δυνάμεις αδιάφορες και να κυβερνήσουμε. Και υπάρχει αυτή. Στα κυβερνητικά. Ο κύριος Καμένος έχει παρελθόν κυβερνητικό. Ναι, εντάξει, αλλά το κόμμα του ήταν ένα νέο κόμμα. Το οποίο είχε δημιουργηθεί στις συνθήκες της κρίσης. Είχε αναπτυχθεί. Επίσης, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κυβερνήσει, αλλά είναι πολύ παλιοί στην πολιτική. Τώρα, ναι, τώρα λοιπόν όταν τελειώσουν τα μνημόνια. Και θα τελειώσουν τον Αύγουστο. Αναδιατάσσεται αναγκαστικά το πολιτικό σκηνικό. Και αν κερδίσει ο Τσίπρας που πάλι κυβέρνηση συνεργασίας θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, με ποιον θα κυβερνήσει? Όχι. Μήπως κυβερνήσει πάλι τον Καμένο? Στην περίπτωση που υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα δημιουργίας δημοκρατικής πλειοψηφίας, ασφαλώς θα κυβερνήσει με την κεντροαριστερά. Ασφαλώς θα κυβερνήσει. Εννοείται.
Με το Ιωάννη Μαλακή. Με το, με την κεντρική. Όχι, με τον Καμένο. Να τον πετάξετε τον Καμένο. Τον χρησιμοποίησα σε τρία χρόνια και τώρα μετά το λέτε όχι. Η ιστορική περίοδο που επέβαλε αυτή τη συμφωνία έχει τελειώσει. Τελειώνει με τα μνημόνια. Άρα ο καθένα στον δρόμο του. Ο καθένα στον δρόμο του και, και μετά ό,τι διαμορφώνουμε και στην Ευρώπη και προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια συμμαχία αριστερά και κεντροαριστερά για να επιβάλλουμε ένα είδο κοινωνική δικαιοσύνη. Θα έπρεπε να είναι ένα κόμμα όλο αυτό, κύριε Πούλογλου. Ένα κόμμα θα έπρεπε να είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το κίνημα αλλαγή, ας πούμε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει ένα. Όχι, όχι, δεν πρέπει να, όχι, δεν πρέπει να γίνει ένα. Γιατί να γίνει ένα. Πρέπει να διατηρήσουμε τις διαφορετικές. Και πώς θα πάτε να ζητήσετε το κίνημα αλλαγή με, με το παλιό πολιτικό σύστημα. Θεωρώ ότι θα πρέπει εντωμεταξύ και το κίνημα αλλαγή να έχει προχωρήσει τις δικές του επεξεργασίες, κάνοντας τομές με το παρελθόν κτλ. Αυτός είναι ο συσχετισμός, ο υπάρχον συσχετισμός των δυνάμεων. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις διαφορετικά. Και θεωρώ ότι θα πρέπει αντί να κυβερνήσει η δεξιά που θα γκρεμίσει και οτιδήποτε έγινε προσπάθεια να ανοικοδομηθεί τώρα, θα πρέπει να είναι μια συμμαχία η οποία θα έχει αυτές τους συμβιβασμούς της με το κίνημα αλλαγής. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον. Μετά το τέλος των μνημονίων, οι μνημονιακοί νόμοι θα μείνουν όλοι και πρέπει να εφαρμοστούν. Όπως είναι το αφορολόγητο, η μείωση των συντάξεων, έχουν ψηφιστεί αυτοί. Ναι. Δηλαδή θα τελειώσουμε με το μνημόνιο, μπράβο, ωραία, πανηγύρι τον Αύγουστο, αλλά οι νόμοι θα παραμείνουν που θα κόβουν τις συντάξεις. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το Δουνουτού. Διότι αν το Δουνουτού φύγει τελικώς από το. Αυτές και αυτές οι υποχρεώσεις που το Δουνουτού είχε επιβάλει στην Ελλάδα θα μπουν ξανά σε επαναδιαπραγμάτευση. Α, θα επαναδιαπραγματευτούμε μετά. Και οι Ευρωπαίοι. Αυτά που έχουμε ψηφίσει θα τα επαναδιαπραγματευτούμε. Σε ό,τι αφορά τη μείωση της μειώσης των. Το αφορολόγητο και τις συντάξεις. Των συντάξεις, ασφαλώς αν φύγει το Δουνουτού θα τα επαναδιαπραγματευτούμε. Εννοείται. Αυτές είναι. Και πού θα τα βρούμε τα λεφτά για να κάνουμε την επαναδιαπραγμάτευση. Από τις αγορές. Δεν χρειάζεται. Τι εννοείς. Για να περικόψουμε συντάξεις χρειάζεται για να πάρουμε κάποια χρήματα να επαναδιαπραγματευτούμε. Το είπε και ο Τσακαλώτος προχτές. Ναι. Ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Το είπε. Το είπε. Το ακούσατε, υποθέτω. Ναι. Και επίσης σίγουρα θα επαναδιαπραγματευτούμε, εάν φύγει το Δουνουτού, τα μέτρα αυτά που έχει επιβληθεί μόνο εξαιτίας της επιμονής του Δουνουτού που κρατούσε τους Ευρωπαίους για άλλους λόγους στο χέρι. Είναι εκλογικό έτος το 2018. Όχι. Γιατί? Το 2018 δεν είναι εκλογικό έτος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2019. Για εμάς ο δημοσιογράφος είναι ωραία η εκλογολογία. Οκτώβριο του 19 σκοπή θα γίνουν. Γεμίζεις, γεμίζεις στήλες. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα οι εκλογές θα γίνουν το 2019. Γιατί ρώτησε πριν ο Χρήστος για προσλήψεις. Βλέπουμε ότι ο κύριος Φλαμπουράκης προχθές είπε μεγάλα έργα στη Μακεδονία. Και όλα κάτι μυρίζουν αυτά. Δεν μυρίζουν κάτι. Όχι, πάντως εκλογές. Τώρα που πες μεγάλα έργα στη Μακεδονία, μου στείλανε. Ναι. Εδώ τώρα κάτι φίλε από τη Θεσσαλονίκη. Λέει στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μετρό, αλλά δεν θα έχουμε νερό. Ναι. Εντάξει. Το βρήκα καταπληκτικό. Δεν πιστεύω να φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την τρύπα. Δεν είπε. Όχι, βέβαια. Όχι, εντάξει. Προς Θεού, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αντίθετα έχουν μπει τα. Έχει μπει το μετρό. Έχει μπει το μετρό σε μια πορεία να τελειώσει. Πουλάνε το εισιτήρια. Το θυμόσαστε το μετρό. Στο διαφέρει τη Ζάρτα είναι το μετρό τη Ζάρτα. Ωραία, λοιπόν, αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή. Εντάξει. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν τελειώσει τον υδρό. Γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν κάποια πράγματα. Για να κλείσουμε, κύριε Κούλογλου. Μην υποπτεύεστε εκλογέ. Δεν έχει εκλογέ. Για να κλείσουμε με τα όσα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον κίνδυνο για το Brexit, πώ τα βλέπετε και αν το συζητάτε στην Ευρωβουλή. Όχι, ειδικά το θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όχι. Της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ. Καλέσαμε και τον πρόεδρο και της FIFA και της UEFA, εκπρόσωπους. Ήρθανε, δεν ήρθε ο ίδιος ο πρόεδρος και του είπαμε για τη μεγάλη τη διαφθορά που υπάρχει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν δώσανε ικανοποιητικές απαντήσεις. Αλλά αυτό το γενικό κλίμα, εμείς το ζούμε σε μια εκχυδαϊσμένη βαλκανική εκδοχή της διαφθοράς και της όλου αυτού του. Πρέπει να υπάρξει τομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά, καλύτερα Brexit. Διαφορετικά, καλύτερα Brexit. Καλύτερα Brexit από το να μείνουν οι ομάδες. Ένα-δύο χρόνια έξω, να κάνουν την κάθαρσή τους, να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ότι τα χάσουν αν δεν κάνουν διαφορετικά και να μπουν κάποιοι κανόνες. Πώς το κάνανε οι άλλες χώρες, δηλαδή οι Βρετανοί, πώς το καταφέρανε και το κάνανε και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Είχε φιλελεύθερο πολιτικό.
Ακραία φίλη τώρα, πρωθυπουργό. Τι Θάτσερ. Δεν το κάναμε. Τώρα με προκαλείτε. Όχι, όχι. Να σου πω, είναι λάθος. Είναι μύθος ότι η Θάτσερ έφτιαξε το Βρετανικό ποδόσφαιρο. Δεν το έφτιαξε. Η Θάτσερ το μόνο που έκανε ήταν ότι επέβαλε να μην μπαίνουν, οι ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη. Καθίσαν οι σύλλογοι μεταξύ τους και τα βρήκανε. Mm-hmm. Με την αστυνομία και όλα αυτά και, τα βρήκανε μεταξύ τους. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, υπάρχει μια παρατήρηση για το πρώτο θέμα της Νοβάρτης που λέγαμε. Το FBI δεν ερευνά κανέναν Έλληνα πολιτικό και το επιβεβαίωσε ο πρέσβης. Και δεύτερον, δεν σκοπεύει ούτως ή άλλως να κάνει διώξεις σε κανένα πολιτικό ή μη η έρευνα που έχει σκοπό την καταβολή αποζημίωσης μόνο από την Νοβάρτης. Είναι αλήθεια αυτά. Γιατί λένε ότι είναι εντελώς ανάποδα από αυτά που είπατε. Δεν είπα ότι θα ασκήσει διώξεις σε Έλληνα πολιτικό. Έτσι δεν είπα αυτό. Το ρώτησα αυτό. Θα ασκήσει... Το ρώτησα και είπε ότι δεν. Δεν είπα κάτι. Το διευκρίνησα σαφέστατα. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί που κατανομάζονται στη λίστα του FBI θα πάνε, θέλουν να πάνε στην, αυτόν τον καιρό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ρωτήστε τους, γιατί αν πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες θα τους καλέσουν... Θα σου καλέσει το FBI να δώσει ορισμένες διευκρινήσεις, ενδεχομένως. Δηλαδή, αν πάει ο Γεωργιάδης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν πάει ο Σαμαράς, ποιος άλλος είναι, Νάρας, ο Βενιζέλος, ο Σαλμάς, τι άλλοι είναι. Ο Πικραμένος δεν κατανομαζόταν. Δεν κατανομαζόταν ο Πικραμένος, ο Βενιζέλος και ο Καρβαμάνος. Υπάρχουν 7 που κατανομάζονται. Αν πάνε, θα τους, ενδεχομένως θα τους καλέσουν για κατάθεση. Ναι, θα τους καλέσουν για εξηγήσεις. Θα τους ρωτήσουμε αν θέλουν να πάνε. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Πολύ. Είναι καλή ερώτηση.